Στις 9 του Γενάρη, όπως γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, με μια απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, απόφαση της Πρετανίας του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, αποκλείστηκαν από την πρόσβαση στη δωρεάν σίτηση 470 φοιτητές. Και όλο αυτό σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όπου ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, έχει εκτοξεύσει το κόστος ζωής, αλλά και των σπουδών των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις. Και βεβαίως θα έπρεπε το κράτος να παρεύει πολύ πιο αποφασιστικά, ώστε η φοιτητική μέρημνα να καλύπτει όλους τους φοιτητές και τις διευρυμένες τους ανάγκες. Βεβαίως αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα των προβλέψεων που υπάρχουν στους νόμους του 2011 και η οποία πρόβλεψη με βάση την συγκεκριμενοποίηση της ΚΙΑ οδηγεί στο κόψιμο των φοιτητών παρότι δικαιούνται δωρεάν σπουδών από τη στιγμή που υπάρχει υποχρηματοδότηση. Και δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των φοιτητών που προβλέπεται να έχουν δωρεάν σίτηση με βάση τα συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Από αυτή την άποψη, μπορεί, οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Τι θα κάνει το Υπουργείο για να αναιρέσει τη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση της Πρετανίας του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και μάλιστα να διαμορφώσει και τις προϋποθέσεις ώστε να έχουν πρόσβαση στη δωρεάν σίτηση όλοι οι φοιτητές και ταυτόχρονα να καταργηθούν αυτοί οι απαράδεκτοι κόφτες που σε μια σειρά που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στη φοιτητική μέρημνα να τους αποκλεί λόγω υποχρηματοδότησης. Κύριε συνάδελφε, δυστυχώς διείται ένα πολύ σοβαρό θέμα που σχετίζεται με τη φοιτητική μέρημνα. Το θέμα του συσιτίου των φοιτητών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι από το 2008 μέχρι πριν από 4 μήνες το φοιτητικό συσίτιο είχε μείνει καθυλωμένο στο 1 ευρώ και 80 λεπτά την ημέρα αναφοιτητή και μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας προς το Υπουργείο Οικονομικών από το 2008 δόθηκε τώρα αύξηση στο φοιτητικό συσίτιο για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, δεν αναφέρω μόνο στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, αναφέρομαι συνολικά, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω της αυξήσεως πάρα πολλών πρώτων υλών. Και έτσι πήγε από το 1,80 πήγε στα 2 ευρώ και αντιστοίχως σε κάποια πανεπιστήμια που ήταν πιο υψηλό το επίδομα, αυξήθηκε αντιστοίχως. Τώρα, υπάρχει η υπουργική απόφαση, υπάρχει ο νόμος ο οποίος ορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες ποιοι είναι οι φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται για να έχουν σίτηση. Είναι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται σε μία υπουργική απόφαση της 18ης Ιουνίου του 2012, όπου εκεί πέρα ορίζονται οι διάφορες κατηγορίες δικαιούχων. Καταλήγει η συγκεκριμένη απόφαση ότι αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη της σιτήσεως του συνόλου των φοιτητών, τότε προηγούνται συγκεκριμένες κατηγορίες, πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές που κρίνονται πολύτεχνοι, που είναι πολύτεχνοι, οι φοιτητές που έχουν ιδιότητα του γονέα ή τέκνου πολυμελούς οικογένειας, φοιτητές με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή στον πρώτο κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου, φοιτητές οι οποίοι έχασαν τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, φοιτητές που έχουν την ιδιότητα τέκνου άγαμης μητέρας, φοιτητές με γονείς οι οποίοι είναι τυφλοί, κοφάλαλοι, νευροπαθείς, οι φοιτητές οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες όπως περιγράφεται από τον νόμο και φοιτητές που έχουν ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας.
βάσει αυτής της διατάξεως εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα έρθω στη συνέχεια στη δευτερολογία μου για συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση. Κύριε Υπουργέ, και από την ίδια την απάντησή σας καταλαβαίνετε πάρα πολύ καθαρά πόσο στενά είναι τα περιθώρια με βάση τις κατηγορίες που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση αυτών που δικαιούνται δωρεάν σύμβαση, δωρεάν σύνθεση κατά προτεραιότητα. Αποκλείονται μεγάλες ομάδες φοιτητών οι οποίοι έχουν προβλήματα οικονομικά. Γιατί αυτά είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια, είναι κοινωνικά τα κριτήρια απλά και μόνο. Τα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή μια οικογένεια που δουλεύει μόνο ένας με τον κατώτερο μισθό ή άνεργος. Άρα λοιπόν το θέμα της αδικίας είναι καθαρό. Δεύτερο ζήτημα, εδώ συζητάμε για μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε για 470 φοιτητές σε ένα σύλλογο που το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου έχει πάνω από 20.000. Δηλαδή ένα πολύ μικρό νούμερο, το οποίο ενώ δικαιούται να έχει δωρεάν σύντηση και να μην πληρώνει, το βγάλανε απ' έξω. Στις συγκεκριμένες συνθήκες. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη είναι συγκεκριμένο το θέμα. Και βεβαίως είναι και το συνολικότερο ζήτημα το οποίο θέσατε εσείς. Το θέμα της φοιτητικής μέρημνας. Δηλαδή ένα πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο είναι ένα πανεπιστήμιο αράχνη, σε 6 πόλεις έχει σχολές. Στους 6 από τους 7 νομούς της Πελοποννήσου έχει σχολές το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Με πάνω από 20.000 φοιτητές και υπάρχει μία μόνο φοιτητική εστία. Φοιτητική εστία στην Καλαμάτα. Με 200 κλίνες. Δηλαδή μόνο για το 1% του συνόλου των φοιτητών που έχει. Και δεν υπάρχουν ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία στις άλλες πόλεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι σε βάρος των φοιτητών των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να πάνε να σπουδάσουν στις πόλεις που έχουν περάσει. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Δηλαδή ως προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι παράδειγμα η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά έπρεπε να ήταν η αντιμετώπιση των τεράστιων οξυμένων και εσείς το παραδεχτήκατε, 1,80 για κάθε φοιτητή ως χρηματοδότηση για τη σύντηση είναι τίποτα στις σημερινές εποχές. Που πήγε τώρα στα 2 και λίγο παραπάνω και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ήταν υψηλότερο. Από αυτή την άποψη, αν δεν είναι προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας τα θέματα της φοιτητικής μέρημνας, ως απάντηση και στην εμπορευματοποίηση, εμείς λέμε. Στην εμπορευματοποίηση. Δηλαδή τώρα το να δημιουργηθούν εστίες με τη μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου εκεί θα αναγκάζουν να καταβάλουν ένα τίμημα οι φοιτητές. Το παράδειγμα της Λάρισας είναι γνωστό. Που επειδή χρωστούσε στη φοιτητική εστία, δεν του δίνανε το πτυχίο ενός σπουδαστή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά όσο επιδεινώνει τη θέση των λαϊκών στρωμάτων και όσο ταυτόχρονα το Υπουργείο εμπορευματοποιεί όλο και περισσότερο τη φοιτητική μέρημνα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι δυσκολίες ολοκλήρωσης των σπουδών από τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Και για να μην είμαι ακρηγορός και να μην το κάνουμε το θέμα συνολικότερο, εδώ πέρα η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Πρώτον, για τους 470 φοιτητές τι θα γίνει με δικιά σας παρέμβαση και δεύτερον, αν θα πρέπει να αλλάξουν η συγκεκριμένη κία, το άρθρο 1 της παραγράφου 8 που το διαβάσετε πριν από λίγο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτός ο απαράδεκτος κόπτης και για φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από φτωχές λαϊκές οικογένειες. Λοιπόν, ξεκινάω από ένα πρώτο σχόλιο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι δαπάνες για την κάλυψη της στήσεως τον προηγούμενο χρόνο, το 2022 δηλαδή, ανήλθαν συνολικά σε όλη την Ελλάδα στο ποσό του 51.515.000 ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκε μια πρόσθετη επιχορήγηση στα πανεπιστήμια ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 1.497 για την ακρίβεια, πάλι για τη σύντηση των φοιτητών λόγω της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών. Από αυτά δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1.360.000 ευρώ ως τακτική χρηματοδότηση και έκτακτη επιχορήγηση δόθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ. Παρακολουθούμε το θέμα στενά και θα δούμε τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των στενών δεδομένων που υπάρχουν χρηματοοικονομικά. Να πω όμως κάτι ευρύτερο για το θέμα της φοιτητικής μέρημνας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι πραγματικά είναι αμαρτία παιδιά να επιλέγουν, νεαροί άνθρωποι, νεαροί πολίτες, να επιλέγουν να μην πάνε στα πανεπιστήμια που θέλουν να σπουδάσουν, επειδή ακριβώς επιβαρύνονται από το κόστος ζωής. Αυτός ήταν και ο λόγος που από τον Οκτώβριο και μετά έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας σε σχέση με τη στέγαση. Το ετήσιο επίδομα του κράτους ήταν 1.000 ευρώ για όσους το δικαιούνται και έγινε 1.500 ευρώ συν 500 ευρώ εφόσον κάποιος συγκατοικεί με κάποιον άλλο. Δηλαδή ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ αν κάποιος συγκατοικεί. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Εάν μαζευτούν 3 άτομα που είναι δικαιούχοι, μαζεύεται ένα σεβαστό ποσό που ανέρχεται περίπου στα 500 ευρώ το μήνα, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μια ικανοποιητική στέγη και ευπρεπή στέγη σε όλη την Ελλάδα. Σαφώς προκρίνουμε το θέμα των εστιών και συνεχίζουμε, είναι 8.000 κλίνες οι οποίες αυτή τη στιγμή χτίζονται σε όλη τη χώρα. Κάποιες από αυτές είναι με ΣΔΙΤ. Το κάνουμε διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε αυτή τη διαδικασία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, το θέμα της στεγάσεως σε αυτή τη φάση έχει αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με το θέμα της αυξήσεως που δόθηκε από τον Οκτώβριο και μετά στο φοιτητικό επίδομα για τη στέγαση. Ευχαριστώ. Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή. Άμα μου καταθέσετε μια ερώτηση, θα σας απαντήσω.